αυτό. Στο γεγονός ότι με την ηλεκτρονική ταυτότητα θα μπορεί να γίνει πιο εύκολη η γραφειοκρατία, σας λέει κάτι αυτό? Ναι, εξελισσόμαστε. Αλλά η τεχνολογία έχει τα πλεονεκτήματά της και τα μειονεκτήματά της. Δηλαδή στο κινητό σας μέσα εσείς, που είναι του Bill Gates τώρα λέμε, ή των Αμερικάνων, ή τη CIA, που έχετε βάλει τα ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, αυτό δεν σας ενοχλεί? Με ενοχλεί όταν γνωρίζω ότι υπάρχει το σκάνδαλο με το Snowden και το ξανααναφέρω, που βγήκε στη φόρα ότι όλα τα προσωπικά μας δεδομένα τα είχαν οι μυστικές υπηρεσίες και ο Snowden έφυγε στη Ρωσία για να σωθεί από την Αμερική. Ναι. Αυτό το ότι το βάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να πάρετε μια πιστωτική κάρτα ή για να πάρετε ένα κινητό τηλέφωνο, το βάζετε με ευχαρίστηση όμως. Ενώ στο κράτος, στο κράτος, το ελληνικό κράτος δεν πρέπει να είναι οργανωμένο, να μην έχει τότε κανένας Έλληνας ταυτότητα. Να μην βάλουμε καμία ταυτότητα. Όποιος είναι να θέλει εδώ να θεωρείται Έλληνας πολίτης. Δεν πρέπει να γίνει αυτό? Ή είναι κακό και αυτό? Το κακό είναι η υποχρεωτικότητα. Γιατί τόσος ντόρος να γίνει? Καλά, η Εκκλησία νομίζω ότι θυμάται το Χριστόδουλο. Αυτό θυμάται. Και κάποιοι εκμεταλλεύονται τον κόσμο και εκμεταλλεύονται, ας πούμε, και την πίστη. Το θρησκευτικό φρόνημα. Έτσι νομίζω ότι γίνεται. Ναι, κάποιοι θυμούνται, ας πούμε, τους αγώνες του Χριστόδουλου και θέλουν να πάρουν τη θέση του. Αυτό θυμάμαι. Ναι, αλλά η Εκκλησία, βλέπω δηλώσεις να βγαίνουν και να αναιρούν τα λόγια των Αγίων που προειδοποιούσαν για αυτές τις ταυτότητες. Κύριε Σημάκη, η Εκκλησία ακόμα περιμένουμε την Ιερά Σύνοδο, δεν έχει πάρει, δεν έχει πάρει θέση επίσημα. Παρ' όλα αυτά τώρα τα έχετε πει λίγο όλα, πολλά μέσα σε ένα θέμα.